Μέσα στο 2020 θα καταβληθούν και μάλιστα εφάπαξ τα αναδρομικά των συνταξιούχων, σύμφωνα με την απόφαση του ΣΤΕ, είπε από το Βήμα τη Βουλή ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών. Η κυβέρνηση συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργό, προσδιορίζοντας τα 1,4 δισευρώ το ποσό που αφορά κύριες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, δικαίωμα που επεκτείνεται και στον δημόσιο τομέα, με λίγο παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας δικαιούχους. Είμαι υποχρεωμένο να πω ότι η συγκεκριμένη δαπάνη αγγίζει τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του τόπου, είπε ο κ. Μητσοτάκη και τόνισε. Δεν υπάρχουν περιθώρια για ικανοποίηση πρόσθετων ετοιμάτων. Η πολιτεία οφείλει να κρατά δημοσιονομικέ ισορροπίε και να κρατάει εφεδρείε. Ενδεχομένω να υπάρχουν αιτιάσει, παροτρύνσει, να αυξηθεί το ποσό ώστε να καλυφθούν δώρα επικουρικέ συντάξει. Να πω στου συνταξιούχου ότι η ενίσχυση με ένα εφάπαξ ποσό αποτελεί πολιτική επιλογή αυτή η απόφαση να εκτιμηθεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια άλλων παροχών. Οτιδήποτε διαφορετικό θα ήταν άδικο για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους, για τις επόμενες γενιές, για το σύνολο της κοινωνίας που αντιμετωπίζει με επιτυχία τόσες αλλεπαλλείς προκλήσεις, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκη ξεκίνησε την ομιλία του με την απόφαση για απονομή σύνταξη στου στρατιωτικού που πολέμησαν στην Κύπρο. Χρέο τιμή προ τι ένοπλε δυνάμει μα. 46 χρόνια από την εισβολή τη Κύπρου, η ελληνική πολιτεία απονέμει σόβια σύνταξη στου άντρε που υπερασπίστηκαν την ελευθερία στην πρώτη γραμμή, τον ο